Λοιπόν, πριν μπούμε στα βαριά, πολύ βαριά, θέλω να πάμε σε κάτι ωραίο. Να μην λέμε μόνο, μας κατηγορείτε και δικαίως ότι είμαστε γκρίνια, γκρίνια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι ωραίο. Και είναι ωραίο γιατί είναι από έναν πολύ δικό μας άνθρωπο, Ηρακλειώτη. Μεγάλη επιτυχία. Το Λογοτεχνικό Ίδρυμα Ουράνι της Ακαδημίας Αθηνών απονέμει τον έπαινο για το σύνολο του έργου του στην ιστορική μυθιστηριογραφία στον Νίκο τον Ψηλάκη. Ο Νίκος ο Ψηλάκης, εμβληματική φωνή του ραδιοφώνου στην Κρήτη δεκαετίες, πέρασε και από την τηλεόραση, από την Κρήτη TV, αλλά κυρίως η μεγάλη του αγάπη, οι μεγάλες του αγάπες είναι δύο, φωτογραφία και γράψιμο. Λοιπόν, τιμάται σήμερα στην ετήσια τελετή της Ακαδημίας Αθηνών. Και η αλήθεια είναι για το σύνολο το έργο του πάνω στο ιστορικό μυθιστόρημα στην Κρήτη δεν έχω συναντήσει. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, να το πούμε και στον αέρα αυτό, συγχαρητήρια, αλλά πώς νιώθεις, αλήθεια πώς νιώθεις? Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου να μιλάω έτσι και να ακούω και εσένα και να παρακολουθούν όλοι αυτοί οι φίλοι ακροατές. Νιώθω συγκίνηση Γιώργο, γιατί εγώ δεν επεδίωξα κανένα βραβείο, δεν επεδίωξα, έχω αφοσιωθεί στη μελέτη μου και στα γραφτά μου και τι να πω, συγκίνηση μόνο, από τη μια, από την άλλη μια πολύ μεγάλη, ένα βάρος ας πούμε ευθύνης, γιατί όταν οι κορυφαίοι σε επιλέγουν για μια διάκριση πρέπει να μην τους διαψεύσεις. Πρέπει δηλαδή να σταθείς αντάξιος αυτής της τιμής, της πολύ μεγάλης που σου κάνουν, να βραβεύσουν το σύνολο του έργου σου. Τι να πω άλλο, μόνο συγκίνηση και μόνο ευθύνη. Θα πω εγώ όμως ότι δεν είναι απλά ότι βραβεύεται το σύνολο του έργου σου, βραβεύεται το σύνολο του έργου σου και μάλιστα έργου που έχει εκδοθεί από έναν μικρό ηρακλειώτικο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή είναι πολλά εδώ που συγκεντρώνονται. Έτσι δεν είναι? Γιώργο, καταρχήν είναι τιμή και για αυτό που λες. Διότι, εντάξει, μεγάλη εκδοτική οίκη έχουν και τα περάσματά τους έχουν. Αυτό όμως αποδεικνύει και κάποια την ακεραιότητα κάποιων ανθρώπων. Εγώ ζω στην περιφέρεια. Δεν έφυγα ποτέ από τον τόπο μου. Είμαι εδώ, δουλεύω εδώ, κάθε μέρα στους δρόμους μιας πόλης. Οπότε και πάλι, για μένα είναι και αυτό κάτι ξεχωριστό, ξέρεις. Το ότι δηλαδή λένε διάφορα πράγματα, ότι υπάρχει ένα κέντρο και υπάρχει και η περιφέρεια. Εγώ πιστεύω ότι η δυναμική μπορεί να απεχθεί όπου να είναι. Και κυρίως είναι τιμητικό το να στρέφει το βλέμμα του ένα ίδρυμα, το κορυφαίο εμβληματικό ίδρυμα της χώρας, και σε αυτό που λέμε περιφέρεια. Είναι η δεύτερη φορά που σε τιμά η Ακαδημία. Την πρώτη φορά ήταν για τη δίτομη μελέτη μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης, με αναφορές σε περισσότερα από 364 μοναστήρια και ασκηταριά που λειτουργήσαν διαχρονικά, ιστορικά στο νησί. Μεγάλη δουλειά αυτή. Αλλά αυτή τη φορά σε τιμά για το σύνολο του έργου σου πάνω στο ιστορικό μυθιστόρημα. Να θυμίσω εγώ, 15 τα τελευταία, πολυφίλητη. Να θυμίσω και οι θάλασσες οπαίνουν, το κάναμε και τηλεοπτικό, έγινε το Έλα να δεις, ήταν η βύθιση του πλοίου Ταναής, η ιστορία του πώς χάθηκε η εβραϊκή κοινότητα της Κρήτης ουσιαστικά, η κραυγή Γιώργο, των Απόντων. Και την πολυφίλητη είχα την τιμή να με φιλοξενήσει στην εκπομπή, την κουβεντιάσαμε και την πολυφίλητη, την πολιορκία του Χάνδακα. Άρα Νίκο, εδώ είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή το σύνολο έργο, εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά στην Κρήτη άλλον δεν έχω δει να έχει πάρει για το σύνολο του έργου του. Νομίζω ότι δεν έχει βραβευτεί κανένας πανελλαδικά για το σύνολο του έργου στο ιστορικό μου ιστόρημα. Νομίζω. Μου έκανε εντύπωση και εμένα και το ψάξα. Βέβαια, δεν μπόρεσα να βρω περισσότερα στοιχεία. Ρώτησα κιόλας. Έχουν τιμήσει πολλούς συγγραφείς και πολύ αξιότερους μου, πολύ μεγαλύτερους, για κάποιο ιστορικό μυθιστόρημα. Δεν είδα όμως για το σύνολο. Και αυτό είναι που επίσης με γεμίζει με ευθύνες, έτσι. Ευθύνες. Τι άλλο να πω, Γιώργο μου? Εμείς θα περιμένουμε να δούμε απόψε και τη βράβευση που είναι μετά τις 7 και είναι μια ξεχωριστή τιμή, αλλά θα μου επιτρέψεις να το πω και θα μπω λιγάκι σε ένα πεδίο που ο κόσμος πολλές φορές και δικαίως θα το πω λαϊκά ταχώνει, αλλά για μένα είναι μεγάλη χαρά διπλή
Γιατί αυτός που βραβεύεται σήμερα είναι από το συνάφι, είναι δημοσιογράφος, αλλά δημοσιογράφος με το Δέλτα κεφαλαίο. Και έχει μεγάλη σημασία για μένα αυτό. Είστε από τους μπαμπάδες μας, να μην το ξεχνάμε αυτό, Νίκο Ψηλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πέρασα και από αυτόν τον χώρο, προσπαθώντας να κάνω έντοιμα τη δουλειά μου. Τα λόγια σου με τιμούνε, Γιώργο. Δεν έχω να πω πραγματικά. Δηλαδή, για τη δημοσιογραφία είναι ένας χώρος που, στον οποίο βρέθηκα, ένας παράλληλος δρόμος, διότι ο αρχικός μεγάλος μου έρωτας σε μένα ήταν το γράψιμο. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή πραγματικά η λογοτεχνία, η ποίηση κυρίως, και στη συνέχεια όλα αυτά με τα οποία ασχολήθηκα. Έχω μερικές δεκάδες βιβλία, δεν τα έχω μετρήσει, από τα παιδικά μου χρόνια. Το πρώτο μου έργο ποιητικό εκδόθηκε όταν ήμουν 21 ετών. Mm-hmm. Οπότε στη δημοσιογραφία, την οποία αγάπησα με πάθος, διότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο και ένας τρόπος ακόμα να μεταφέρεις στον κόσμο αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι το σωστό, είναι να δείξεις κάποια πράγματα και ας κρίνει ο καθένας μετά. Τη δημοσιογραφία την αγάπησα γι' αυτό τον λόγο. Όχι μόνο για την επικοινωνία με τον κόσμο, την επικοινωνία με τον απλό άνθρωπο, αλλά για το τι μπορεί να προσφέρει στον απλό άνθρωπο, το τι μπορεί να προσφέρει γενικά στην κοινωνία. Θα μου πεις τώρα... Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά για τα οποία μπορούμε πρώτοι εμείς να κάνουμε κριτική, αυτοκριτική, να θυμώσουμε. Από εκεί και μετά πάντα κάποια πράγματα μένουν και πάντα έχουμε κάποια ορόσημα στη ζωή μας και πάντα ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Η δημοσιογραφία όταν είναι υγιής και όταν κάνει έντοιμα τη δουλειά της, είναι για την κοινωνία ένα πολύ μεγάλο απόκτημα. Δεν λέω κάτι καινούριο. Θέλω... Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία χωρίς αυτό. Λοιπόν... Και σήμερα δεν υπάρχει δημοσιογραφία των social media. Αυτό είναι τελείως άλλη ιστορία. Καλό, αλλά άλλη υπόθεση. Και η δημοκρατία μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να χαρείς τη μέρα σήμερα, θέλω κλείνοντας να σε ρωτήσω, πού στρέφεις τη σκέψη σου, σε ποια πρόσωπα για αυτή τη στιγμή? Γιατί ξέρω ότι πίσω από την προσπάθεια τη δική σου υπάρχουν και πρόσωπα, είτε άμεσης βοήθειας, είτε που για σένα αποτέλεσαν φάρους σε διάφορες στιγμές της ζωής σου. Σε ποια πρόσωπα, δεν θα πω αφιερώνεις, στρέφεις το νου σου έχοντας φτάσει σε μια πολύ μεγάλη τιμή αυτή τη στιγμή? Γιώργο, τα πρόσωπα που με έχουν συνοδεύσει στη ζωή μου, και μιλάω ξεκινώντας από μια οικογένεια, ξεκινώντας από τους γονείς και την οικογένεια την πολύ στενότερη τώρα, αλλά δεν μπορώ να μην στραφώ στους δασκάλους μου, να μην θυμηθώ τους φίλους μου. Κάθε μέρα με ανθρώπους μιλάμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάρα πολύ, γιατί απλά έτσι κι εγώ έτσι, δεν μπορώ να εκφραστώ πάρα πολύ καλά σήμερα και με συγχωρείς γι' αυτό, γιατί για μένα ήταν κάτι που ήρθε μάλλον εχνιδιαστικά και σχεδόν ανέλπιστα. Και έτσι... Την αγάπη μου, τι άλλο να πω. Τουλάχιστον να πεις μια κουβέντα για τη σύντροφο της ζωής σου. Αυτό το οφείλεις. Την οικογένεια. Κοίταξε, είχα την ευτυχία να έχω ένα βράχο πίσω μου, όχι μόνο μια γυναίκα. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω τη φόρτιση. Πορευτήκαμε μαζί, πορευόμαστε μαζί. Και πορευόμαστε μαζί από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή από τα... 20 περίπου χρόνια μας, 20, τόσο κάπου, 21, 22, κάπου εκεί. Και είμαστε μαζί και παρευόμαστε μαζί και δουλεύουμε μαζί. Τι να πω περισσότερο. Νομίζω ότι θα προσκρούσω και στη δική της ενότητα, αν πω περισσότερο. Έτσι είναι πάντα ο Νίκος Ψηλάκης, το λέω για τους νεότερους, οι παλιότεροι το ξέρουν. Τον έχουν αγαπήσει από τη διαχρονικότητα της προσφοράς της δουλειάς του, όχι μόνο στα RGN, σε όλα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια, και όταν με το καλό επιστρέψεις μας χρωστάς μια συνολικότερη κουβέντα. Να είσαι καλά, Νίκο. Θα είναι τιμή για μένα, Γιώργο, να κουβεντιάσω μαζί σου, ειλικρινά το λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και συγχαρητήρια.